Παιχνίδια, συζητήσεις και παρουσιάσεις είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συμμετέχοντες στην ετήσια συνάντηση προσκόπων, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στη Χίο. Συμμετείχαν και σπουδαίοι εκπρόσωποι από τον χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού και των γραμμάτων, όπως ο αστροφυσικός Σταμάτης ή αλλιώς Τόμ Κρυμιζής, οι οποίοι μίλησαν στους νέους, ο καθένας γύρω από τον τομέα του. Χαμόγελα νέων ανθρώπων με χρωματιστά μπουκάμισα, μπλε μαντήλια και σημαίες να υποδηλώνουν την πόλη που εκπροσωπούν, ομόρφυναν την ανοιξιάτικη βραδιά στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης της Χίου. Μπροστά σε ένα ακροατήριο περίπου 1000 ατόμων, ο διάσημος αστροφυσικός και ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής μίλησε για το πώς από τις ρουκέτες του Βροντάδου έφτασε στα άστρα. Εσείς είσαστε η ελπίδα της χώρας. Πιστεύετε και να ζητάτε την ευθύνη. Και μετά το ταξίδι τους μίλησε για αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τη νέα γενιά, θυμίζοντας τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, πως πρέπει να αγαπούν την ευθύνη. Με αυτό που είπε ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος θα σώσω τον κόσμο, αν χαθεί εγώ θα φταίω. Και από το μπλε του ουρανού το πρίσμα ταξίδευσε στο κόκκινο χρώμα των Ονθέων, όπου η Αργυρό Κουτσουράδη, γιο Πόνος, τους μίλησε πως έκανε πράξη το όνειρό της να καλλιεργήσει τα χωράφια των παππούδων της. Έχοντας την πιστοποίηση το 2018, είμαστε σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, εξάγουμε σε 7 χώρες στην Ευρώπη και τα προϊόντα μας εξάγονται και Ηνωμένες Πολιτείες και Ντουμπάι. Ζούμε μια ζωή που συνέχεια κρινόμαστε και συγκρινόμαστε. Και για μένα δεν έχει νόημα αυτό. Νόημα έχει να σκεφτείς εσύ αυτό που κάνω μου αρέσει, με συγκινεί, θα το κάνω. Χαραλογική, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, το μυαλό σου είναι εκεί. Τους ανιχνευτές ξεσήκωσε ο γνωστός μουσικός και ηθοποιός Τζερόμ Καλούτα. Και ο Ρικ Πιτίνο είπε ότι η πίεση είναι προνόμιο και να δέχεστε την πίεση, να δέχεστε την ευθύνη για να γίνετε καλύτεροι και να μην φοβάστε καθόλου να είστε διαφορετικοί από τους άλλους. Από τα βότανα στα Θρανία και από τη μουσική στα Αστέρια, οι καλεσμένοι στο πρίσμα ταξίδεψαν τους προσκόπους που βρίσκονται στην 38η ΠΑΠΕ εδώ στη Χίο. Τα μπλε μαντήλια έδωσαν άλλο χρώμα στην πόλη της Χίου. Από την πρώτη μέρα, οι ενιχνευτές, χωρισμένοι σε ομάδες και με τη σημαία της κάθε κοινότητας να ξεχωρίζει, πήραν μέρος σε παιχνίδια γνώσεων, γνωρίζοντας τα πολιτιστικά μνημεία της πόλης της Χίου.